Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ πέρα live σήμερα, Σάββατο 18 Τετάρτου, όπως ακριβώς σας είχαμε υποσχεθεί για αυτό το σεμινάριο για την έβριση εργασίας. Είμαστε εδώ στο σπίτι στη Βιέννη και σήμερα έχω κοντά μου την Ελπίδα Μπάντρα και θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Η Ελπίδα είναι IoT Consultant και Data Scientist και έχει το δικό της κανάλι στο YouTube, το ElpiTelly. Γι' αυτό, θέλω, Ελπίδα, να μας πεις και εσύ λίγα λόγια για σένα και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εγώ πώς σχετίζομαι με τον κόσμο του IT και της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Έχω σπουδάσει φαρμοσβέα μαθηματικά και φυσικές επιστήμες στο Μεσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αθήνα. Μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στην Θεσσαλονίκη, στο τμήμα των μαθηματικών πάνω σε Computer Science. Και στη συνέχεια έφυγα στο Δουβλίνο για 3 περίπου χρόνια, όπου ακολούθησε ένα δεύτερο μάστερ στα Business Analytics και στη συνέχεια δούλεψα για περίπου 2 χρόνια ως Data Scientist. Μετά από αυτό, αποφάσισα να έρθω στη Βιέννη και να ξεκινήσω να δουλεύω σε μια πολυεθνική μαζί με τη Δέσποινα ως Software Engineer. Έκατσα εκεί για περίπου 8 μήνες και στη συνέχεια έφυγα και πήγα σε μια άλλη πολυεθνική, εκεί που είμαι τώρα, και δουλεύω σαν IoT Consultant. Οπότε, με τι άλλο, έχεις αλλάξει κάποιες δουλειές και ξέρεις σίγουρα να μας πεις δύο tips για το πώς θα κάνουμε ένα καλό βιογραφικό και έχεις περάσει από αρκετές συνεντεύξεις. Ας πω κι εγώ δύο πράγματα για μένα. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα πληροφορική και τηλεπικοινωνίες. Εκεί πέρα είχα την τύχη να μπω μέσα στον κόσμο της τεχνολογίας και πληροφορικής και στην συνέχεια μετακόμισα στην Γερμανία, όπου συνέχισα την εκπαίδευσή μου εκεί πέρα πάνω στα τουριστικά επαγγέλματα. Έπειτα τα τελευταία 3 χρόνια περίπου είμαι στην Βιέννη και πλέον δουλεύω σαν developer και στην εταιρεία που είπε προηγουμένως και η Ελπίδα που δουλεύαμε μαζί, σαν software tester. Οπότε, μπορούμε σήμερα να πούμε κάποια tips πάνω σε αυτό. Καλά όμως όλα αυτά, να δούμε όμως με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι οι τεχνικές και κάποιες ψυχολογικές συμβουλές. Δηλαδή, θα σας δώσουμε συμβουλές για το πώς μπορείτε να κινηθείτε για να βρείτε μία εργασία, αλλά και μερικά tips για ψυχολογική ενδυνάμωση και υγεία. Έπειτα, θα δούμε 10 συνένα μυστικά για επιτυχημένες συνεντεύξεις. Και όπως εγώ, όπως και η Ελπίδα από το κανάλι της στο YouTube, αλλά και από το blog, θα έχουμε λάβει πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Έχουμε συγκεντρώσει. Εννοείς τα κανάλια ElpiTelly και Tech Voice. Ακριβώς. Έχουμε συγκεντρώσει τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις και αυτές θα απαντήσουμε σήμερα. Για πάμε. Και στο τέλος, ακολουθεί μία έκπληξη και κάποιο δωρεάν υλικό σχετικά με αυτό που συζητήσαμε. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος και μην χάσετε αυτή την έκπληξη. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τις τεχνικές για την έβριση εργασίας και πώς μπορούμε να βρούμε και να το κάνουμε πιο εύκολο. Ελπίδα, πιστεύω ότι το πρώτο βήμα για την έβριση εργασίας είναι το βιογραφικό. Τι έχεις να μας πεις? Λοιπόν, το βιογραφικό είναι ο τρόπος που συστήνεστε σε μια εταιρεία. Οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ προσευμένο, γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέσο να εξηγήσετε ή να υπογραμμίσετε τις δεξιότητές σας. Εγώ θα διάλεγα ένα ωραίο εργαλείο να κάνω το βιογραφικό. Εγώ κάνω το δικό μου σε μία online ιστοσελίδα, στο canva.com, το οποίο είναι δωρεάν. Και θα διάλεγα πολύ προσεκτικά από τα συμβολάκια που θα έχει μέσα στο βιογραφικό μου, στο να είναι ένα βιογραφικό χωρίς μεγάλες παραγράφους, να έχει κάποια key points, να φαίνονται οι δεξιότητές σας, το πώς ταιριάζεται με το ρόλο, να έχει μια επαγγελματική φωτογραφία, να έχει ένα τίτλο πάνω, στοιχεία επικοινωνίας. Είναι διάφορα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε σε ένα βιογραφικό και πώς πρέπει να μοιάζει, αλλά και η ουσία του. Και η ουσία του πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοντά με το ρόλο. Δηλαδή, εγώ τι κάνω? Έχω μια βάση σαν βιογραφικό που έχω τις σπουδές μου, ημερομηνίες, κάποια πράγματα βασικά. Αλλά μετά, ανάλογα με το ρόλο που κάνω αίτηση, αλλάζω κάθε φορά το βιογραφικό μου. Δηλαδή, αν υπάρχει, ας πούμε, μία δουλειά η οποία χρειάζονται πιο πολύ γνώσεις πληροφορικής, εγώ θα πάω σε αυτό το βιογραφικό που θα αναστείλω σε αυτή τη δουλειά
και θα δείξω πιο πολύ τις γνώσεις μου πάνω στην πληροφορική, με ποιες γλώσσες προγραμματισμού έχω κάνει, ποια project έχω ασχοληθεί κτλ. Να σε διακόψω λίγο πάνω σε αυτό. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος και πολλά παιδιά επίσης κάνουν το βιογραφικό τους και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι, για παράδειγμα, εσύ θα πρότεινες το κοινό template, το Europass, γιατί πάρα πολλές φορές με ρωτάνε να χρησιμοποιήσουμε το Europass. Είμαστε πολύ καινούργοι. Ναι. Τι να κάνουμε πάνω σε αυτό? Ναι, καταστροφή. Νομίζω ότι το Europass έχει πλασαριστεί αρκετά, γιατί σου προσφέρει μια ψεύτικη ασφάλεια ότι υπάρχει ένα template και ότι έτσι πρέπει να γίνει το βιογραφικό. Ειδικά στην αρχή που κάνεις για πρώτη φορά στο βιογραφικό σου και δεν ξέρεις πώς πρέπει να μοιάζει. Σου δίνει και πάρα πολλές επιλογές και καταλήγεις να έχεις ένα βιογραφικό 5 σελίδες, πιστεύω. Ναι, και επίσης έχεις αυτό το απέσιο label εκεί πάνω, το οποίο γράφει Europass. Εγώ θα έλεγα να δεις βιογραφικά, σαν συμβουλή, να δεις βιογραφικά άλλων επαγγελματιών στον χώρο, να φτιάξεις ό,τι μπορείς μόνος σου, κράτα το σύντομο, αφού τους άλλους δεν έχεις να βάλεις στην αρχή πολλά πράγματα μέσα. Και το πολύ μία σελίδα, γιατί βαριούνται να διαβάσουν και παραπάνω, και έτσι δείχνεις ότι σέβεσαι και το χρόνο αυτού που διαλέγει τους υποψηφίους για συνέντευξη. Και μετά δώσ' το δεξιά και αριστερά. Δώσ' το σε φίλους, δώσ' το στην οικογένεια, άκουσε το feedback τους, συνέκρινε το βιογραφικό σου με άλλα σχόλια. Για πράγματα που ενδεχομένως σου έχουν ξεφύγει είναι, και ξεφύγει. Ναι, είναι ολόκληρη δουλειά. Δεν μπορείς να έχεις ένα βιογραφικό το οποίο φαίνεται ότι δεν έχεις δώσει εσύ βαρύτητα, το οποίο είναι, ας πούμε, μία στήλη με 10 λέξεις ή ολόκληρες παράγραφοι μέσα που τις έχεις πάρει copy-paste από κάπου αλλού, και να περιμένεις ότι ο μάνατζερ θα θεωρήσει ότι αξίζει ο χρόνος του να ψάξει να δει αν κάνεις. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι πολύ εύπεπτο, πολύ βανάγνωστο και να ταιριάζει φυσικά και με το ρόλο. Αυτό είναι ολόκληρη δουλειά. Και θα έλεγα κάθε φορά που κάνεις αίτηση να αλλάξεις και το βιογραφικό σου. Υπάρχουν επαγγέλματα όπως είναι πιο πολύ το digital marketing ή πιο senior ρόλη, που ακόμα και τα χρώματα του βιογραφικού, το template, τα χρώματα της εταιρείας που ακριβώς, γιατί το feeling πίσω από αυτό είναι ότι προσπαθείς να το κάνεις τον άλλο να αισθανθεί με κάτι οικείο. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ δουλεύεις σε μια εταιρεία που έχει το γκρι, το πράσινο και το άσπρο, σαν template, και σου έρθει ένα βιογραφικό με την παλέτα των ίδιων αποχρώσεων, θα αισθανθείς κατευθείαν πιο οικεία με αυτό το βιογραφικό. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά tips και συμβουλές. Ένα ακόμα, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να έχεις προετοιμαστεί για αυτή την συνέντευξη. Δεν μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί που θα έχεις τη συνέντευξη και να πας στην εταιρεία και να μην έχεις μελετήσει. Σε καμία περίπτωση. Το πρώτο βήμα προς το να κλείσεις μία δουλειά, για μένα, είναι να κάνεις έρευνα. Πού θες να πας, τι σου λείπουν εκεί πέρα, ποιες εταιρείες υπάρχουν στον χώρο, να μαζέψεις τα skills που σου χρειάζονται. Ωραία. Το δεύτερο, αν θες, βήμα μετά το χτίσιμο βιογραφικού, αφού πλέον έχουν δείξει ενδιαφέρον, σίγουρα, είναι η συνέντευξη. Εκεί είναι άλλη μία αποστολή, άλλη μία δουλειά από μόνη της. Επίσης έχει πάρα πολλά μυστικά. Να πούμε πολύ σύντομα κάποια, θα δούμε και στη συνέχεια με τα μυστικά που θα πούμε παραπάνω για τις συνεντεύξεις, ότι πρέπει να είσαι διαβασμένος. Πρέπει να ξέρεις πού πηγαίνεις, ποιο θα συναντήσεις, να είσαι επαγγελματίας, να είσαι ντυμένος αντίστοιχα, φυσικά να είσαι στην ώρα σου, φυσικά να ξέρεις τι πραγματεύεται. Και να ξέρεις και λίγο το background αυτό που θα σε πάρει συνέντευξη πέρα από την εταιρεία που θα πας. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, εγώ έχω στοκάρει πολλές φορές σε hiring manager μία μέρα πριν και έχω νιώσει ότι, ας πούμε, όταν μου παίρνει συνέντευξη μία HR που είναι στο Human Resources, ενδεχομένως δεν θα είναι τόσο τεχνική η συνέντευξη. Δηλαδή, προετοιμάζομαι πιο πολύ στα soft skills μου. Ότι έχω υπομονή σαν άνθρωπος, μου αρέσει να μαθαίνω, να κάνω multitasking κτλ. Όταν έχω απέναντί μου έναν manager, ο οποίος έχει 10 χρόνια πτυχία και προϋπηρεσία και αυτά ή παραπάνω, πάνω σε μαθηματικά ή σε τεχνολογία. Σίγουρα δεν μπορείς ούτε έξυπνος να το ξέρω ότι θα πάω τεχνικά. Ξέρει τις απαντήσεις που θα δώσω. Ναι, είναι διαφορετικό. Ναι. Επίσης, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος για τις τεχνολογίες. Και ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα όπως είναι τα IT, ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική, σίγουρα πρέπει να είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος, να ξέρεις και τι τεχνολογίες χρησιμοποιούν, τι μπορεί να σε ρωτήσει, τι μπορεί να πει ο άλλος.
το να έχεις, ειδικά για πιο έμπειρους ρόλους, για πιο senior θέσεις, το να έχεις αντίληψη της περιοχής, το να ξέρεις, για παράδειγμα, πας σε μια εταιρεία λογισμικού και αυτοί κάνουν applications. Το να ξέρεις ότι υπάρχουν εφαρμογές, οι οποίες είναι desktop, υπάρχουν τα web applications, μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς τι, με ποια τεχνολογία είσαι βάθος, αλλά να έχεις μια εικόνα στο πώς κινείται η αγορά. Ας πούμε, εγώ έχω πουλήσει σε πολλές συνεντεύξεις όλο μου το μεταπτυχιακό πάνω στα business analytics, για να μην φαίνεται ότι σπούδαζα έτσι απλά 8 χρόνια, ότι ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό πάνω στα business για να καταλάβω πώς κάποια θεωρητικά πράγματα έχουν εφαρμογή στην αγορά. Και αυτό ψάχνουν οι άνθρωποι που προσλαμβάνουν σε αυτές τις εταιρείες. Δεν είσαι πανεπιστήμιο, δεν θα κάνεις έρευνα. Θέλουν να δουν αν αυτά τα 5 πράγματα που έχεις μάθει, είτε μόνος σου είτε μέσα από μια σχολή, μπορείς σε COVID να τα εφαρμόσεις στο χώρο εργασίας και να καταλάβεις το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα μαθαίνεις συνέχεια, πρέπει να συνεργάζεσαι, να κάνεις. Άρα πρέπει να είσαι σίγουρα ενημερωμένος και για τις τεχνολογίες και για το τι επαγγέλματα θα συναντήσεις και τι προϊόντα υπάρχουν σε αυτό το χώρο. Έτσι είναι ακριβώς. Εάν όμως το πάμε ένα βήμα πιο πίσω, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε βιογραφικό, πριν ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε για τη συνέντευξη, πρέπει να ψάξουμε, όπως είπες και εσύ, πραγματικά για την δουλειά που θέλουμε, για τις δουλειές που υπάρχουν και να ενημερωθούμε, αλλά και να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους θέλουμε. Οπότε ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, ειδικά και στον χώρο της τεχνολογίας, αλλά γενικότερα στον επαγγελματικό κόσμο, είναι το LinkedIn. Οπότε πιστεύω και εγώ από μεριάς μου, που και εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πρέπει να χτίσεις το networking σου εκεί πέρα, να έχεις προσεγγίσει ανθρώπους, να έχεις μεγαλώσει την ομάδα σου και φυσικά με ανθρώπους που έχουν το ίδιο background με σένα, το ίδιο προφίλ ή ακόμα και recruiters, όπου όσο πιο μεγάλη είναι η ομάδα σου και το networking σου, τόσο περισσότεροι και recruiters θα ασχοληθούν μαζί σου ή θα σου στείλουν από μόνοι τους κάποιες δουλειές, που πολύ συχνά συναντάμε ή μας στέλνουν δουλειές στο LinkedIn οι recruiters, οι οποίες δουλειές δεν έχουν βγει καν και δεν τις ξέρουν άλλοι. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει εκεί να έχεις χτίσει στο LinkedIn το βιογραφικό σου, να φαίνεται όλο σου το background, τι δουλειές έχεις κάνει, τι συνέδρια έχεις κάνει. Το LinkedIn είναι εργαλείο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ατάκα συναδέλφου να μου λέει ότι οι δουλειές που βγαίνουν σαν αγγελίες από τις εταιρείες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Τις υπόλοιπες θέσεις, πιο μεγάλες, για manager, για senior, θέσεις τις οποίες βγαίνουν, ας πούμε, από τη Microsoft και δεν θέλουν να πλακώσουν με τον καλησπέρα 10.000 υποψήφοι, τις κρατάνε recruiter. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά, ψάχνουν ταλέντα. Ή και πιο εξειδικευμένοι recruiter, οι οποίοι λέγονται headhunters, και μπορείς να τους βρεις με αυτή την ιδιότητα πάλι μέσα στο LinkedIn, οι οποίοι όχι μόνο κρατάνε αυτές τις θέσεις, οπότε μέσω το LinkedIn μπορείς να συνδεθείς μαζί τους. Το LinkedIn είναι και πάρα πολύ βασικό, γιατί σου δίνει και ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις. Σίγουρα. Εγώ όταν έφυγα από την Θεσσαλονίκη, όπως φαντάζομαι και εσύ, γιατί ο κόσμος της τεχνολογίας είναι μια τεράστια θάλασσα. Δεν ξέραμε καν τι δουλειά θέλουμε να κάνουμε. Ωραία, θέλω να ασχοληθώ με την πληροφορική μέσα σε μια εταιρεία. Πώς λέγεται το επάγγελμα που μου αρέσει. Τίτλος πληροφορικάριο. Ναι, μου αρέσει να διορθώνω λάθη. Ναι, δεν ξέρω όμως καθόλου ποια είναι η δουλειά που πρέπει να ακολουθήσω για να μπορώ να διορθώνω λάθη. Πες μας λίγο έτσι για να ακούγονται και αυτά μερικούς τίτλους από πληροφορικάριους που μπορείς να γίνεις. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός χώρου και θέλουν να μπουν σε αυτό και νομίζουν ότι δουλεύεις με υπολογιστή, ότι είναι όλα ίδιο. Σίγουρα. Πιστεύω ότι σίγουρα μπορούμε να πούμε πάνω στο δικό μας επάγγελμα και αυτά που έχουμε δει εμείς. Για παράδειγμα, μπορεί να είσαι ένας developer, αλλά αυτό ακολουθείται και από άλλα τρία, για παράδειγμα, επαγγέλματα. Μπορεί να είσαι front-end developer, μπορεί να ασχολείσαι να κάνεις σελίδες στο ίντερνετ, μπορεί να είσαι back-end developer, μπορεί να είσαι full stack, μπορεί να είσαι tester ακόμα να τεστάρεις και να διορθώνεις όλες αυτές τις εφαρμογές. Είπες front-end, κάνεις ιστοσελίδες, back-end, δηλαδή πιο πολύ αλγόριθμοι και στήσιμο. Ακριβώς, να κάνεις δηλαδή το πίσω από την εφαρμογή. Ναι. Full stack και τα δύο. Ναι, full stack. Tester, αυτός που τεστάρει τα λογισμικά. Data scientist, αυτός που ασχολείται πιο πολύ με το μοντέλο και τα δεδομένα της εφαρμογής.
Είναι ένας ολόκληρος κόσμος πάνω σε αυτό. Και μερικούς άλλους προς το δικό μου πιο πολύ τίτλους είναι data engineer, data analyst, data architect, που έχουν να κάνουν πιο πολύ με δεδομένα. Και μπορείς, έχοντας μια βάση, ας πούμε, τα μαθηματικά, να πάρεις εξειδίκευση και να... Νομίζω είναι λίγο σαν τους γιατρούς, που περνάς μια γενική ιατρική και μετά παίρνεις την εξειδίκευσή σου. Εγώ θυμάμαι ότι όταν έφυγα στην Ιρλανδία, έψαχνα δουλειές σαν μαθηματικός, έψαχνα mathematician σε εταιρεία, γιατί δεν ήξερα... Και μπορείς να βγάλει ακόμα και δάσκαλο. Yeah. Για να ανανεώσεις όμως και τις γνώσεις, που είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, πρέπει να υπάρχουν και πάρα πολλά online courses, το οποίο είναι μια ερώτηση που θα συζητήσουμε πιο μετά, που έχουμε δεχτεί πάρα πολλές φορές και εγώ και εσύ, ότι είναι προτιμότερο να κάνω ένα μεταπτυχιακό, αν θέλω ακόμα και να αλλάξω επάγγελμα, ή να κάνω ένα online course, για παράδειγμα, που ενδεχομένως μπορείς να πάρεις πιστοποίηση και αν και έχουμε μία ιδέα πάνω σε αυτή την απάντηση, τι είναι πιο σημαντικό, πολλές φορές, ακόμα και χθες, ήμουν πάλι στο ακριβώς το ίδιο δίλημα. Να κάνω ένα μεταπτυχιακό, χρειάζεται να πάω σε άλλο επάγγελμα. Είναι κάτι που θα συζητήσουμε όμως και. Γιατί έχει να κάνει και με την αγορά και με εσένα, σαν άτομο. Και γενικά οι κουβέντες που, όλη η κουβέντα που κάνουμε, νομίζω, όλες οι συμβουλές και τα μυστικά και τα tips ή η δικιά μας εμπειρία που λέμε, δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο για όλους ή υπάρχει ένας οδηγός. Μπορεί να τελειώσουν 1000 άτομα από την ίδια πόλη, την ίδια σχολή και να κάνουν να μια τελείως διαφορετική πορεία. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά πάντα και στο ίντερνετ υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλά courses, πάρα πολλά μικρά project που μπορείς να κάνεις για να ανανεώσεις λίγο και να έχεις πιο ισχυρή αυτοπεποίθηση όταν θα πας στην... Σε μια συνέντευξη. Ναι. Για μένα, σαν μαθηματικός, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνω αυτή την ένεση αυτοπεποίθησης πριν μια συνέντευξη, το οποίο στην ουσία της είναι... Να πάρω ένα online course, ο οποίο έχει ασκησούλες σε σταριστική και σε μαθηματικά, για να φρεσκάρω λίγο τις γνώσεις μου, αυτές τις τεχνικές, οι οποίες έχει τύχει να μου τις ζητήσουν σε συνέντευξη, δηλαδή έχει τύχει να μου γυρίσουν χαρτί και στυλό και να μου πούνε λύση αυτό, άσκηση στατιστικής. Τα χάνεις λίγο, γιατί έχεις και το άγχος, αυτό ποτέ δεν φεύγει. Ναι, αλλά άμα είσαι καλά προετοιμασμένος, μπορείς να το ελέγξεις. Φυσικά, επειδή και είναι θέμα στιγμής και η συνέντευξη και τα μαθηματικά και πάντα προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς σε θέμα προετοιμασίας, δεν σημαίνει ότι πάντα αποδίδεις. Μπορεί να αγχωθείς. Εγώ τη συγκεκριμένη άσκηση, ας πούμε, στατιστική, δεν την έλυσα ποτέ. Πήγα σπίτι μου και ήμουνα σε φάση καλά αυτό, ας πούμε, δεν μπορούσα. Πέρα από το άγχος όμως, δεν είσαι υποχρεωμένος. Ναι, έχεις μία γνώση που έχεις πάρει από το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά μην γινόμαστε. Κανείς δεν θα σου ζητήσει να πεις έναν ορισμό, για παράδειγμα. Και πάντα υπάρχει το ίντερνετ που όταν είσαι στην δουλειά σου πάνω και δεν θυμάσαι κάτι, σίγουρα υπάρχει το ίντερνετ που μπορείς απλά να ανοίξει και το λέω, γιατί ξέρω. Ότι έχει ζήσει μια παρόμοια κατάσταση. Είναι αγαπημένη μου ατάκα. Όποτε με ρωτάνε, αν ξέρεις, περιέγραψέ μας αυτόν τον αλγόριθμο. Αυτές οι ερωτήσεις συνήθως έρχονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μηχανικοί, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχεις τις λύσεις όλα τα προβλήματα και τις μόλις τις ζητάνε μπορείς να τις βγάλεις. Είναι πιο πολύ business managers. Και η ατάκα μου σε αυτό είναι ότι μπορεί να μην θυμάμαι απ' έξω τις προϋποθέσεις αυτού του αλγορίθμου. Δεν είναι δουλειά μου να το κάνω αυτό. Μπορώ όμως να κάτσω μπροστά σε έναν υπολογιστή σε 10 λεπτά, να έχω γκουγκλάρει τι χρειάζεται και να ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσω. Και είναι πολύ σημαντικό, σίγουρα είναι και το πιο σημαντικό για μένα, ότι ξέρουμε να ψάχνουμε. Ναι. Ξέρεις να γκουγκλάρεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο αστείο και να φαίνεται. Όταν έχω ένα πρόβλημα και ξέρω να. Πώς να το ψάξω, θα με γλιτώσω από πάρα πολύ χρόνο. Κοίτα, οι δουλειές όλες αυτές έχουν το εξής κοινό. Είναι επίλυση προβλημάτων. Πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει συνέχεια. Και ακόμα και να σου πει κάποιος πιο έμπειρος από σένα, πριν λίγο τα συζητούσαμε, μια ιδέα, ένα πώς μπορείς να κινηθείς, ούτε θα έρθει να στο λύσει, ούτε μπορείς να τη σκαπουλάρεις, να το πούμε έτσι, χωρίς να ξέρεις να κάνεις έρευνα και να λύσεις προβλήματα. Είναι το πρώτο πράγμα, να δεις τι σου λείπει, τι χρειάζεται να κάνω, να μαζέψω τα sources μου και τα εφόδια μου για να καταφέρω να λύσω το πρόβλημά μου. Πάμε όμως πάλι πίσω στην κουβέντα μας και να πω ότι
Ωραία, έχεις προετοιμαστεί, έχεις κάνει το βιογραφικό σου, να το πεις, ενώ να συμβουλευτείς, να το επικοινωνήσεις, να το μιλήσεις, στην οικογένειά σου, στους... Παντού, μιλήστε, μην τρέπετε, μην τρέπεστε. Έχουμε πολύ αυτό το άγχος στην Ελλάδα, ότι μη μας κάνουν χάρη, μη μας κάνουν το όρους φέτη, μη με παρεξηγήσεις, σε έβαλε ο τάδε σε εκείνη τη θέση. Δεδομένου ότι στο χώρο της τεχνολογίας δεν μπορείς να επιβιώσεις αν δεν έχεις το στομάχι και τις δεξιότητες του να μάθεις, να είσαι υπομονωτικός, να είσαι okay με τον άνθρωπο, να κάθε 5 λεπτά το κεφάλι σου στον τοίχο και να νιώθεις άνθρωπο. Φτάνεσαι, ειδικά στο δικό μας επάγγελμα, φτάνεσαι κάθε 2 λεπτά, αν όχι 2 δευτερόλεπτα, πάρα πολύ χαζό. Ισχύει. Αυτό έχει να κάνει με την δυσκολία της επίλυσης προβλημάτων. Και αν δεν καταφέρεις να χτίσεις ένα δίκτυο στο οποίο όλοι γνωρίζουν ότι ψάχνεις για δουλειά. Είναι τα σώση σου. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Και είναι πολύ okay επαγγελματικά. Για κάποιο λόγο στην Ελλάδα το έχουμε σαν ντροπή αυτό το πράγμα. Στο εξωτερικό που εκτιμούν πάρα πολύ το networking και γίνονται ολόκληρα συνέδρια που βασίζονται στο ότι θα πάμε εκεί, θα κάνουμε δημόσιες σχέσεις, θα γνωρίσουμε εταιρείες, θα γνωρίσουμε παιδιά που θέλουν να μπουν στο χώρο, θα κλέψουμε υπαλλήλους από άλλες εταιρείες, θα προμοτάρουμε το δικό μας προϊόν. Βασίζεται όλο αυτό στην κοινωνικοποίηση και στο δίκτυο. Οπότε αν είστε τώρα μας να έχεις έναν θείο, ξάδερφο, αδερφό, πατέρα, δεν ξέρω τι, κάπου σε μια εταιρεία. Και δεν ξεκινήσεις με ένα. Έχω αυτό το βιογραφικό. Ναι. Πιστεύεις ότι κάπου θα τέριαζε. Πες μου εσύ που είσαι στην αγορά, ποια είναι τα λάθη του βιογραφικού μου. Ακόμα και η πιο απλή συμβουλή από κάποιον που ξέρει είναι χρυσός για εσένα. Και αυτό προσπαθείς να χτίσεις και να βρεις μέσω LinkedIn. Οπότε οι ντροπαλοί χάνονται σε αυτό το παιχνίδι. Επίσης, να πούμε ότι ναι, σίγουρα δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να βρεις δουλειά. Το να βρεις δουλειά είναι μία δουλειά από μόνη της. Ναι. Οπότε παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια και οι φίλοι πάνω σε αυτό. Και αυτή είναι μια ψυχολογική ενδυνάμωση για το κουράγιο, για το προχώρα, να σου χτίζουν την αυτοπεποίθηση. Είναι ό,τι πιο σημαντικό για να μπορέσεις να πας και σε αυτή την εταιρεία και σε αυτό το manager μπροστά και να του δείξεις τι έχεις κάνει, ποια πραγματικά είσαι, το background σου, να μπορέσεις να σταθείς εκεί πέρα χωρίς όσο γίνεται άγχος. Πόσες δουλειές έχουμε αλλάξει τα τελευταία χρόνια και πόσο συχνά δουλειές, πόσες χώρες, πόσο δύσκολο και η γλώσσα. Στον χώρο της τεχνολογίας να αλλάζουν άνθρωποι επαγγέλματα. Δηλαδή, δεν μπαίνεις στο δημόσιο. Δεν μπαίνεις σαν δάσκαλος. Δεν μπαίνεις σε ένα πράγμα που θα είναι αυτό ή σου είναι αυτή. Με μικρές παραλλαγές θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Μπορεί κάθε 2 χρόνια να αλλάξει εταιρεία. Στο εξωτερικό συνηθίζεται. Εγώ στην αρχή, έχοντας φύγει από μια χώρα που μπαίνουμε και μένουμε 30 χρόνια σε έναν ΟΤΕ, ας πούμε, ή σε μια τελείως άλλη λογική δημοσίου, μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο. Και είναι πολύ υπεροχημένη μετά και η γνώση σου, άμα 30 χρόνια κάνεις μόνο το ίδιο. Στην τεχνολογία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο, ακόμα και στα ίδια εργαλεία, αλλάζουν, βγαίνουν διαφορετικές βερσιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Οπότε, αν δεν το αντέχεις σαν άνθρωπος να βγαίνεις, να πολεμάς, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, να δίνεις συνεντεύξεις, να γνωρίσεις διαφορετικές προσωπικότητες κτλ., μην πας στην τεχνολογία. Κάτι όμως πάρα πολύ βασικό και το έχω καταλάβει το τελευταίο καιρό ή όσες φορές ψάχνω για δουλειά, ότι πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στην σωματική μας υγεία, στην άσκησή μας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υγιής, εμπνεύματι υγιής. Ενσώματι υγιή. Κάπως έτσι αποθετική κατεύθυνσή μας. Αυτό καταλαβαίνω ότι τα αρχεία δεν ήταν ποτέ. Ποτέ. Οπότε το να σηκωνόμαστε, να αθλούμαστε, να κάνουμε μια άσκηση, να κρατάμε το σώμα σε φόρμα, να πάρουμε βιταμίνες, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, νομίζω ότι για ένα περπάτημα, όταν είσαι, θυμάσαι όταν ήμασταν 18 και ήταν όλο το mood στο σπίτι ότι Παναγία μου, το παιδί δίνει εξετάσεις, ήμασταν σε μία σφαίρα όσοι δίναμε πανελλήνιες. Νομίζω ότι είναι η ίδια σφαίρα. Αλλά πολλές φορές έδινε και σε κακό εντός εισαγωγικών, γιατί το παιδί τώρα έχει πανελλήνιες, οπότε κάτσε, ας φάει και την σοκολάτα του, δεν πειράζει, ας φάει και αυτό, δεν πειράζει. Ισχύει. Γιατί έχει να παλέψει με ένα πράγμα, τις πανελλήνιες. Πόσα πράγματα θα έχει να παλέψει. Όχι, προετοιμασία για να, είναι απλό. Είναι μια δουλειά το να βρεις δουλειά.
Είναι μια δουλειά η οποία μετριέσαι συνέχεια, είναι πάρα πολύ αγχωτική, βγαίνεις έξω από το comfort zone σου, κάνεις καινούργια πράγματα. Για να το αντέξεις αυτό το πράγμα ψυχικά, το άγχος που σε κουράζει και σωματικά, πρέπει να μπορείς να τα απεξέλθεις και σωματικά. Δηλαδή να κρατήσεις ένα πρόγραμμα, να ξυπνάς, να περπατάς, να διαλύσεις το μυαλό σου, να μπορείς να ηρεμήσεις. Τώρα ελπίδα που είπες να σε αγχώνει, πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι και να πούμε εν συντομία τα 10 συνένα μυστικά για μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Άμε. Σε μικρές επιχειρήσεις θα σας συμβούλευα να αναφέρετε τα χόμπι σας, να τα βάλετε μέσα στο βιογραφικό σας και να μπορέσετε να ταυτιστείτε πιο πολύ σε προσωπικό επίπεδο με αυτούς που σας παίρνουν συνέντευξη. Η αξία του multitasking είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πείσεις τον άλλον και να τον δείξεις ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να τα κάνεις και καλά. Γιατί αυτό είναι που θα εμπιστευτεί, γι' αυτό τον λόγο σε θέλει και αυτό θέλει να δει σε σένα. Αυτή τη σπιρτάδα, αυτή τη ζωντάνια και ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Συμβουλή νούμερο 3. Να είναι πάρα πολύ διαβασμένος αυτός που θα πάει να δώσει μια συνέντευξη όσον αφορά το βιογραφικό του. Να έχεις χτίσει τις ιστορίες σου δίπλα από αυτό, να θυμάσαι όλους τους τίτλους, όλες τις ημερομηνίες και να νιώσεις πολύ μεγάλη ασφάλεια, γιατί το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης θα αφορά ξεσκονίσμα του βιογραφικού σου. Επίσης, πρέπει να είσαι διαβασμένος για την εταιρεία. Πρέπει να ξέρεις τα πάντα. Σε ποιον άνθρωπο θα μιλήσεις, με τι ασχολείται η εταιρεία, πόσα άτομα έχει, με τι ασχολείται, τι project έχει κάνει. Πρέπει να ξέρεις τα πάντα για αυτή την εταιρεία και ποτέ να μην είσαι αδιάβαστος γι' αυτό. Νούμερο 5. Όπως είπα και πριν, κάνε κάποιο γρήγορο online course, κάνε κάποιες ασκήσεις για να φρεσκάρεις τις γνώσεις σου. Ιδιαίτερα για senior θέσεις, κάνε μικρά μαθηματάκια και παρακολούθησε μικρά βίντεο τα οποία θα σου δώσουν μία γνώση του χώρου. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι manager όταν παίρνουν το βιογραφικό σου. Κακά τα ψέματα, γκουγκλάρουν το όνομά σου. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν. Γι' αυτό δες. Ψάξε, γκούγκλαρε το όνομά σου πρώτος και χτίσε ένα πάρα πολύ καλό όνομα γύρω από αυτό. Δεν μπορείς σίγουρα κάποιος manager να γκούγκλαρει το όνομά σου και το πρώτο πράγμα που θα δει είναι μια φωτογραφία σου με μαγιό από το Instagram. Πρέπει να χτίσεις πάρα πολύ καλά το όνομά σου εκεί έξω, στον χώρο και στον κόσμο του ίντερνετ. Και ας είναι το μπικίνι, ας μην είναι το τελευταίο τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, νούμερο 7. Όταν προετοιμάζεσαι για εξετάσεις πάνω στον προγραμματισμό, δηλαδή πας σε μια εταιρεία και θα εξετάσουν πόσο γρήγορα γράφεις κώδικα, κάνε την προετοιμασία σου σε πραγματικές συνθήκες. Εγώ πήρα ένα ολόκληρο λευκό πίνακα και μαργαδόλους για να προσωμιώσω τις αληθινές συνθήκες. Δεν είπε κανείς ότι είσαι normal όμως, Λυπή. Αυτό πρέπει να γίνει όμως, Δέσποινα. Το επόμενο είναι η ερώτηση μισθού. Σίγουρα στο τέλος της ημέρας θα σε κάνουν μια ερώτηση για το μισθό. Οπότε πρέπει εκεί πέρα να είσαι πάρα πολύ ευέλικτος, να ξέρεις τι μισθό μπορεί να δίνει η εταιρεία, τι θέλει να ακούσει αυτή η εταιρεία. Άμα είναι μακριά από εσένα, δώσε το περιθώριο και δες τι έχει να πει πρώτο ο εργοδότης σου και μετά εσύ. Νούμερο 9. Εντυπωσίασε με τον επαγγελματισμό σου και την αυτοπεποίθησή σου. Όλοι θέλουν να προσλάβουν ένα άτομο το οποίο είναι με αυτοπεποίθηση και όχι με κάποιον ανασφαλή. Και όλοι θέλουν να προσλάβουν κάποιον ο οποίος είναι επαγγελματίας. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί μπορούν να κάνουν αστεία, εσύ όχι. Θα σε απορρίψουν και θα σε απορρίψουν από αρκετές δουλειές. Αλλά το θέμα και το πιο βασικό είναι και το κλειδί της υπόθεσης, μην το πάρεις προσωπικά. Δεν είναι επειδή εσύ δεν είσαι αρκετά καλός για να μπεις μέσα σε αυτήν την εταιρεία. Απλά δεν ταιριάζεται. Ή δεν ταιριάζουν οι γνώσεις σου για αυτές τις εταιρείες, είτε η εταιρεία και η κουλτούρα της εταιρείας αυτής με εσένα. 10-1. Ακόμα και να μην ξέρεις κάτι, κάνε λίγη έρευνα και προσποιήσου ότι ξέρεις γι' αυτό, μαθαίνοντας πώς να μιλάς γύρω από αυτό το θέμα. Δεν είμαστε όλοι εξειδικευμένοι σε όλες τις περιοχές και ζητάνε πάρα πολλά εργαλεία σε μια θέση σχετική με την τεχνολογία. Μάθε τουλάχιστον κάποια σχετικά framework, κάποιες γλώσσες προγραμματισμού για να μπορείς να συμμετάσχεις στη συζήτηση και να δείξεις ότι σε ενδιαφέρει πολύ η θέση και πολεμάς για να την κατακτήσεις. Δεν έχουμε άλλη συμβουλή, ήταν 11 συμβουλές, αλλά ήρθε η ώρα να δούμε και να αναλύσουμε τις ερωτήσεις που εσείς μας θέλετε. Για τις συμβουλές. Έχω γράψει το interview training, ένα βιβλίο το οποίο είναι στα αγγλικά και έχει 21 ιστορίες μέσα με δικές μου εμπειρίες μέσα σε συνεντεύξεις
και έχει πάνω από 100 τέτοια μυστικά για συνεντεύξεις, για βιογραφικά, για το πώς να φερθείτε όταν πάτε σε μια εταιρεία. Εδώ να πούμε ότι όλα αυτά τα link και, και από τα δικά μας προφίλ, αλλά και από τα βιβλία, θα είναι στο τέλος κάτω στα σχόλια. Έχεις και συγγράψει ένα στα ελληνικά δωρεάν e-book πάνω στο στόχο να χτίσει μια σχόλια. Ναι, ένα ολόκληρο βιβλίο. Συμβουλές για το. Έχει δουλίτσα. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες η πρώτη ερώτηση είναι Ελλάδα ή εξωτερικό. Εδώ πέρα η απόψη σίγουρα δίστανται και αν με ρωτούσε κάποιος μερικούς μήνες πριν θα έλεγα εξωτερικό σίγουρα, γι' αυτό άλλωστε είμαι και έξω, αλλά έχω δει και κάτι πάρα πολύ βασικό, το οποίο η άποψή μου ήταν ότι σίγουρα στο εξωτερικό έχει πάρα πολλές δυνατότητες και πάρα πολλές ευκαιρίες που μπορεί να σε δοθούν. Έναν πάρα πολύ καλό μισθό και όλα αυτά. Αλλά έχοντας δώσει και έχοντας ψάξει μερικές δουλειές στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, έχω δει σίγουρα ότι υπάρχουν και εκεί πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά και με παρόμοιο μισθό. Μιλάμε πάντα για το χώρο της τεχνολογίας, έτσι. Σίγουρα. Δεν μιλάμε σίγουρα τώρα για όλα τα επαγγέλματα. Και μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο η γνώση σου και η δουλειά από το σπίτι, επειδή είναι μέσω υπολογιστή, μπορούν να σε κάνουν ανταγωνιστικό σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα. Και είναι ένα κομμάτι που, ναι, μπορείς και στην Ελλάδα, πιστεύω, χτίζοντας ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό, να ανταγωνιστείς, να ανταπεξέλθεις, να μπεις μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που ψάχνουν κόσμο, που υπάρχουν ευκαιρίες και μεγάλα ονόματα έχουμε. Δηλαδή υπάρχει και Google και Microsoft και αυτά για αυτούς που θέλουν να παίξουν λίγο πιο επικίνδυνα, υπάρχουν στην Αθήνα τέτοιοι κολοσσοί. Επίσης, θα το κάνουμε μία σύνθεση με το LinkedIn που είπα προηγουμένως, είναι ότι πριν από κάποιο καιρό, για παράδειγμα, δέχτηκα μία πρόταση ότι μπορείς να έρθεις στην Ελλάδα ή μπορείς Δευτέρα με Πέμπτη να δουλεύεις στην Ελλάδα και να σου πληρώνουμε έξτρα εισιτήρια για να πας και έξτρα ξενοδοχείο για να μένεις, για παράδειγμα. Δηλαδή, υπάρχουν θέσεις εργασίας. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Υπάρχει έλλειψη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Πολλές εταιρείες πληρώνουν γι' αυτό. Οπότε το κλειδί πιστεύω είναι ότι πρέπει να έχεις χτίσει πολύ καλά το background σου, να έχεις κάνει πάρα πολύ καλά το βιογραφικό σου και έτσι να σε ψάξουν και να αρχίσουν να σε προσεγγίζουν και από μόνοι τους. Κοίτα, εγώ δύο φορές, χωρίς να έχω την τεράστια προϋπηρεσία, έχω παραιτηθεί από δουλειά, χωρίς να έχω βρει την επόμενη. Σίγουρη, λόγω της ζήτησης που βλέπω ότι υπάρχει, ότι δεν θα μείνω άνεργη. Δηλαδή, και γι' αυτό υπάρχουν και στην Ελλάδα. Αυτό θα και στην Ελλάδα, όμως. Καλή ερώτηση. Νομίζω πλέον, ναι. Και σε συγκεκριμένες πόλεις. Δηλαδή, αν ήμουν στην Αθήνα, νομίζω θα το έκανα. Θα ήμουν αυτή τη στιγμή άνετη να πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν, τελειώνοντας από μία σχολή, μη γνωρίζοντας την αγορά, θα έβρισκα μία θέση και θα μπορούσα να την αφήσω τόσο εύκολα. Πλέον, όμως, ναι. Στην πορεία, ναι, βλέπω ότι υπάρχουν στην Αθήνα, πολλές, ειδικά στην Αθήνα, και μπορείς να δουλέψεις και από μακριά, και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ευκαιρίες, έτσι. Και υπάρχει γενικά μία έντονη ζήτηση, οπότε και στην Ελλάδα. Εδώ να πω ότι, ναι, πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι το βιογραφικό και το background το οποίο έχεις χτίσει για να σε πάρει μία εταιρεία οπουδήποτε ανά τον κόσμο και τώρα που μιλάμε για την Ελλάδα αλλά και στην Ελλάδα. Τον καλό τον θέλουν. Σίγουρα. Όσο όμως αφορά τον μισθό, εκεί θα πω ότι εξαρτάται από την χώρα. Για παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο που είχα μία συνέντευξη με την IBM στην Αυστρία και με την IBM στην Σλοβακία. Στην Σλοβακία, νομίζω ήταν. Ήταν τελείως. Μπρατισλάβα, σου έχεις δίκιο. Ήταν τελείως διαφορετική η μισθή. Αλλά αυτό θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πάλι εξαρτάται και. Η επόμενη ερώτηση που συναντήσαμε είναι αυτή που αναφέραμε και πριν. Πάρα πολλοί κόσμος ρωτάει ότι, ωραία, έχω τελειώσει τη σχολή μου.
για να με πάρει μια εταιρεία, για να μπω μέσα από τον κόσμο, πρέπει να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό ή να διαλέξω κάποιο online course πάνω σε αυτό? Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει το φαίνεστε και το είναι. Δηλαδή, μπορεί να πάω να με καλέσουν σε μια συνέντευξη επειδή έχω κάποιες σπουδές. Αυτό είναι το φαίνεστε. Mm-hmm. Το τι είναι το πρώτο πράγμα που θα δει ο άλλος στο βιογραφικό μου. Και υπάρχει και το είναι. Το τι ξέρω τελικά όταν πάω εκεί. Θεωρώ ότι ειδικά στο κόσμο της τεχνολογίας που μπορείς να κάνεις τα δικά σου project, τις δικές σου εργασίες, να δουλέψεις πάνω σε πράγματα μόνος σου, που δεν χρειάζεται σε μια εταιρεία για να το κάνεις αυτό, μαθαίνοντας, υπάρχουν πάρα πολλά online courses, μπορείς να καλύψεις ακόμα και το φαίνεστε, χωρίς να περάσεις μέσα από ένα μεταπτυχιακό. Δηλαδή, εγώ θα έβαζα, ας πούμε, στο κομμάτι του βιογραφικού μου που μιλάω για τα project με τα οποία έχω ασχοληθεί, ή θα έβαζα κάτι από την διπλωματική μου, άμα έχω σπουδάσει κάτι, ή θα έβαζα τα project που έχω κάνει μόνη. Δεδομένου ότι πρέπει να δουλέψεις και στις δύο περιπτώσεις, και ούτε ένα μεταπτυχιακό, ούτε ένα online course είναι ένα χρυσό εισιτήριο, εγώ, παρότι έχω δύο μεταπτυχιακά, επειδή έχω κάνει πάρα πολλά online courses και έχω δει πόσο πιο γρήγορα μπορώ να καλύψω. Και μπορεί σίγουρα να ξεπηδείξει από το ένα επάγγελμα στο άλλο. Όταν λέω από το ένα επάγγελμα στο άλλο, είναι αυτό που είπε και πριν, ότι μπορεί να είσαι backend developer, αλλά μπορεί να γίνει και front-end με ένα online course, για παράδειγμα. Ναι. Φυσικά όχι από data scientist να πας να γίνεις σαν developer ή να αλλάξεις τελείως. Νομίζω μπορείς να αλλάξεις μόνος σου, πληρώνεις ή δεν πληρώνεις και το κάνεις με ένα online course. Δηλαδή είναι αυτό το θέμα. Ενώ σε ένα μεταπτυχιακό μπορεί να μην σε πάρουν γιατί δεν ταιριάζει στο background σου. Έχω κάνει μια σχολή, ας πούμε, 3 χρόνια ζαχαροπλάστης και τώρα θέλω να γίνω front-end developer. Μπορείς να το κάνεις σε online course και να πας να δώσεις, και έχουμε δει παραδείγματα από ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από τελείως άσχετα επαγγέλματα και το καλύπτονται. Φυσικά και να έχεις ένα καλό υπόβαθρο και να έχεις ένα bachelor, ας πούμε, σχετικό. Το bachelor πιστεύω ότι είναι δεδομένο σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα, ξέρεις μόνο που θα στήριζα, δηλαδή στο κομμάτι της γνώσης και στο να κάνω πιο γρήγορα κάτι, θα πήγαινα με online course, γιατί θέλω να μάθω, ας πούμε, αυτές τις δύο γλώσσες προγραμματισμού. Θέλεις να μάθεις και όλες πίσω. Και τα μαζεύω μόνη μου, ναι, δεν εφησυχάζομαι στο ότι κάποιος έκανε ένα πρόγραμμα σπουδών και είναι ίδιο για όλους κτλ. Θα επένδυα στο μεταπτυχιακό όταν θα ήθελα να αλλάξω χώρο εργασίας και δεν θα μπορούσα να χωθώ μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο Δουβλίνο, για μένα ήταν επένδυση το μεταπτυχιακό εκεί, γιατί μην έχοντας προϋπηρεσία, οι σπουδές μου στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο δεν περνούσαν. Εγώ δεν είχα δικά μου project, οπότε κάνοντας ένα μεταπτυχιακό εκεί πέρα, το εκτίμησαν και ξέραν το όνομα του πανεπιστημίου τουλάχιστον. Σαν μια αφορμή για να πας σε μια καινούργια πόλη, μια καινούργια χώρα. Αν όμως παρόλα αυτά μπορείς να μπεις μέσα σε μια δουλειά ή να έχεις επενδυθεί ακόμα και από την πρακτική σου, όταν σπουδάζεις και κάνεις το bachelor σου, κάνεις μια πρακτική, οπότε αν μπορέσει και σου δοθεί η πρώτη ευκαιρία, μετά είναι πολύ προτιμότερο να κάνεις ένα online course, γιατί το μεταπτυχιακό σημαίνει ότι θα είσαι και εκτός αγορά εργασίας για ένα χρόνο σίγουρα, σε πολλά μεταπτυχιακά και δύο. Και πληρώνεις και πολλά. Και πληρώνεις και ταυτόχρονα το κάνεις, νομίζω πως είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός αν θες να πάρεις κάποια υπογραφή, δεν ξέρω εγώ, δηλαδή τέτοια συστήματα, ή να μπεις κάποιο συγκεκριμένο στο δημόσιο. Στον χώρο της τεχνολογίας γίνεται αυτό που λέμε μαθαίνεις on the fly. Δηλαδή πάνω στη δουλειά, πέφτεις πάνω σε ένα πρόβλημα και μπορεί παράπλευρα να πας να κάνεις και ένα online course παρεπιπτόντος. Είναι τόσο γρήγορος ο ρυθμός. Τι skills, τι δυνατότητες, τι δεξιότητες πιστεύεις ότι πρέπει κάποιος να χτίσει και να έχει όμως για να μπει μέσα σε αυτό τον κόσμο? Soft skills ή hard skills, τι θέλεις να πούμε? Μπορούμε να πούμε και τα δύο. Ξεκινάμε από τα soft που νομίζω ότι το έχουμε αναλύσει και λίγο. Ναι. Υπομονή. Υπομονή. Multitasking. Να μπορείς να μαθαίνεις. Ναι. Να μπορείς να κάνεις πράγματα ταυτόχρονα. Να μπορείς να προσπεράσεις τις αποτυχίες σου. Γιατί σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεις μηχανικός ή πληροφορικάριος και να μην έχεις αποτυχίες. Και να το επεξέρχεσαι μέσα σε μία ομάδα. Ναι, αυτό εξαρτάται. Κοίτα, εγώ είμαι μαθηματικός. Το υπόβαθρό μου είναι πιο πολύ στα μαθηματικά.
Οπότε έχω μάθει και πηγαίνω στο ρόλο του data scientist αργότερα, που θέλει κάποιο είδους διπλωματία, έχεις να κάνεις με πελάτες, έχεις να συνεργαστείς με διαφορετικές ομάδες, θέλει τέτοια skills. Δυστυχώς οι πληροφορικάρι σήμερα. Δεν έχουν, όχι, δεν πάει καθόλου σε εσένα αυτό, απλά επειδή είναι πιο πολύ η περιοχή σου. Δεν έχουν πολλές κοινωνικές δεξιότητες. Είναι πιο πολύ αυτά τα lab rats που τα κλείνεις μέσα στο εργοστάσιο και θέλεις να σου κάνει στο πιστό. Γρήγορα και ναι. Και νομίζω πως είναι αυτό που θέλουν και οι ίδιοι. Αυτό νομίζω όμως σε πάει μέχρι το να γίνεις και developer. Μέχρι εκεί δεν θα γίνεις. Πιστεύω. Manager δεν θα γίνεις, team leader δεν έχεις τις δεξιότητες να ανέβεις, να κάνεις κάτι παραπέρα. Οπότε σίγουρα ανάμεσα σε έναν πληροφορικάρι ο οποίος έχει κοινωνικές δεξιότητες και έχει υπομονή και μαθαίνει και σε κάποιον ο οποίος σου γράφει πιο γρήγορα κώδικα, αλλά παρακάτω θα δει κάτι διαφορετικό. Και δεν θα μπορέσει. Και δεν θα μπορέσει, γιατί ξέρεις ότι πας σε μια εταιρεία και σου λένε εμείς εδώ έχουμε τη δικιά μας γλώσσα προγραμματισμού. Εμείς εδώ έχουμε ένα legacy code. Πήγαινε στον τάδε, ρώτα, συνεννοήσου, ψάξε, βρες και ένας λαβύριθος. Και γυρνάμε πάλι σε ακριβώς το ίδιο. Πρέπει να ξέρεις να μαθαίνεις. Είναι το πιο σημαντικό. Και λίγο να βάζεις, ας πούμε, και την αυτοπεποίθησή σου και τη λογική σου και τον επαγγελματισμό σου πάνω από την τρομάρα σου. Ξαναλέω, θέλεις να είσαι πιο ήρεμος, να παίρνεις με πιο πολύ ασφάλεια, να μην βγαίνεις έξω από το comfort zone σου, πήγαινε στο δημόσιο ή πήγαινε σε μια άλλη δουλειά. Μην έρθεις στον κόσμο της τεχνολογίας. Είναι δύσκολα, είναι ανταγωνιστικά τα πράγματα. Είχα πριν από λίγες μέρες αυτήν ακριβώς τη συζήτηση ότι όταν βγεις έξω από το comfort zone σου, είναι ακριβώς εκεί που θα πετύχεις κιόλας. Ναι. Πρέπει να ρισκάρεις, πρέπει να βγεις έξω από αυτό, πρέπει να δεις τι συμβαίνει. Σε hard skills που ρώτησες, σίγουρα μαθηματικά και πληροφορική. Θα δω, τι μαθηματικά και πληροφορική. Πληροφορική, μία γλώσσα αντικειμενοστραφή προγραμματισμού, δηλαδή βασικές αρχές object-oriented programming, concepts, ένας ολόκληρος κόσμος που κρύβεται πίσω από αυτό. Έγραψα ένα βιβλίο πρόσφατα γι' αυτό, το πώς να γίνεις junior Python developer μέσα σε μερικές μέρες, το οποίο το έγραψα πιο πολύ για να μάθω παραπάνω, γιατί εγώ τώρα σαν μαθηματικός προσπαθώ να προσεγγίσω αυτή την περιοχή. Και η πρώτη δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν στο πώς να στήσεις αρχιτεκτονικές, πώς να δεις μεγάλα κομμάτια κώδικα να δουλεύουν μαζί, γνωρίζοντας αντικειμενοστραφή προγραμματισμού. Τώρα, άλλες δεξιότητες, ας πούμε, του μαθηματικού πιο πολύ το κομμάτι που είναι χρήσιμες, είναι πώς να λύνεις μικρά προβλήματα, το problem solving σίγουρα, μικρές ασκήσεις. Σε όλα τα επαγγέλματα είναι αυτό. Το έχουμε πάρα πολύ. Προφανώς και στην πληροφορική και στο engineering και καθημερινά είμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα, bugs, ίσως. Και εκεί συνδέονται και τα hard skills με τα soft skills. Γιατί όσο πιο πολλές ασκήσεις λύσεις, τόσο πιο πολύ έχεις φάει τα μούτρα σου, έχεις γίνει πιο γρήγορος, καταλαβαίνεις ότι κάτι μπορεί να σου έρθει μετά από 2 μέρες, μπορεί να σου έρθει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το αφήσεις, να πας να κάνεις κάτι παρόμοιο, να εμπνευστείς από κάτι άλλο. Δηλαδή, ζυμώνεσαι με τις δεξιότητές σου, μαθαίνοντας. Πιστεύω ότι έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων. Ναι. Και να γυρίσω στο πιο δύσκολο, που πιστεύω πραγματικά ότι είναι αρκετά δύσκολο και ειδικά στην Ελλάδα έχει αντιμετωπιστεί, γιατί έτσι μας έχουν περάσει και από τις πεποιθήσεις μας ότι μην μιλάς για λεφτά, μην μιλάς για το καυτήματα. Ναι, καυτήματα πραγματικά, ότι να πω πόσα θέλω, να μην πω, τι να κάνω. Και σίγουρα στο τέλος συνέντευξης είναι κάτι που θα σου το ρωτήσει είτε ο manager είτε η HR, και εκεί πέρα είναι λίγο περίεργο γιατί δεν μπορείς σίγουρα να διαπραγματευτείς. Διαφορετικά μπορείς να διαπραγματευτείς όταν έχεις ήδη 2 με 3 προτάσεις. Εκεί πέρα μπορείς να πεις και βλέπεις προφανώς ότι σε θέλουν πάρα πολύ, αλλά αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και λίγο μετά την συνέντευξη, ότι ναι, έχω μία ακόμα πρόταση. Θα πρέπει όμως να είσαι σίγουρος ότι πραγματικά σε θέλουν και ότι αυτοί μου δίνουν τόσα. Κάτσε, γιατί είναι 2 διαφορετικά πράγματα, αλλά το κοινό τους είναι πότε θα το κάνεις. Το ένα είναι να απαντήσεις εκείνη την ώρα για τα λεφτά, και το άλλο είναι να διαπραγματευτείς
για παραπάνω. Τα οποία γίνονται σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Πιστεύω όμως ότι αν στη συνέντευξη έχεις πει ακριβώς το τι θέλεις, μετά έχεις χάσει και την διαπραγματευτική σου ισχύ. Εγώ όχι. Και το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι το καλύτερο είναι εκείνη την ώρα απλά να περάσει τον επόμενο γύρο. Να μην βρούνε σε μία λίστα με το γιατί δεν θα την πάρουμε, να μην τσεκάρουν ούτε ένα προβληματάκι. Γι' αυτό καλύτερα είναι, αν και εσύ δεν αισθάνεσαι πάρα πολύ σίγουρος, καλύτερο είναι να πεις εκείνη την ώρα ή να δώσεις βήμα στο μάνατζέρ σου ότι εξαρτάται αρχικά με την δουλειά που θα κάνω, θα ήθελα να δω και εσείς και πόσα δίνετε και περίπου πόσο κοστολογείται αυτή τη δουλειά. Τι εκεί πέρα είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να ρωτήσω τι ακριβώς θα κάνω, τι ζητάτε εσείς από μένα, τι προσδοκίες έχετε μέσα στους πρώτους 5 μήνες, ναι, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις το μισθό, ψάρεψέ τον λίγα λόγια. Ψάρεψέ τον ακριβώς. Αν ο μισθός γράφει online 40 χιλιάρικα, πες ότι θέλω 40 χιλιάρικα. Ναι, ναι. Αν δεν ξέρεις το μισθό, ψάρεψέ το περίπου. Και σε επόμενη φάση θα πας, δηλαδή, σε επόμενη φάση θα πρέπει να... Δεν θα το πεις εκείνη την ώρα. Σίγουρα όχι. Και πολλές φορές... Γιατί θα είναι αυτό το τσίκ που θα λέω ότι όχι, αυτή είναι δεν θέλουμε, δεν το έχει. Ναι. Είναι παραπάνω από αυτά που θα δίναμε εμείς. Και πολλές φορές δεν είναι καν θέμα του μάνατζερ. Ο μάνατζερ απλά μπορεί να σε πάει μέχρι το επόμενο βήμα. Είτε ο CEO μιας εταιρείας, είτε η HR αργότερα μπορεί να ρυθμίσουν το θέμα του μισθού σου. Οπότε δεν έχεις κανένα λόγο. Εγώ ξέρεις συνήθως πότε διαπραγματεύομαι. Mm-hmm. Μόλις έχω πρόταση για δουλειά. Δηλαδή, σε θέλουμε και λέω, ωραία, πόσα. Μου λέει, ας πούμε, τόσα. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Εμένα το φιλοκάρδι μου δεν αντέχει για παραπάνω διαπραγμάτευση, αλλά έχω δει και τι γίνεται όταν ζητάω σε συνέντευξη πολλά παραπάνω από ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ναι, δεν μου την έχουν δώσει. Δεν υπάρχει επόμενο πίσω. Ναι, θα πάρουν κάποιον ο οποίος είναι πιο κοντά στα λεφτά που έχουν στο μυαλό τους. Δεν θα βγάλουν την τσέπη τους για να καλύψουν. Δηλαδή τα λεφτά που είναι για να σου δώσουν, θα στα δώσουν. Μιλάμε για 3-4-5 χιλιάδες ευρώ να διεκδικήσεις κάτι μια μέρα δουλειά από το σπίτι. Μιλάμε για ψηλά πράγματα πλέον. Ναι. Δεν θα σε αδικήσει κάποιος να σου πει, α, θα δίναμε 40, αλλά έρχεται με 30, ας τις δώσουμε 30. Έτσι πιστεύω πως είναι και εγώ τα πράγματα. Νομίζω πως έχουμε καλύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Να πω εδώ ότι σίγουρα περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις, τι απορίες παραπάνω έχετε πάνω σε αυτό, να το λύσουμε, να επικοινωνούμε μέσα από το Tech Voice. Εμείς έχουμε πει με την ελπίδα ότι μία φορά το μήνα θα κάνουμε live στο Tech Voice, αλλά από ό,τι ξέρω, ελπίδα θα κάνουμε και στα αγγλικά μερικά live τους επόμενους μήνες πάνω σε αυτό. Εδώ πρέπει να πω ότι από κάτω στα σχόλια θα αφήσουμε και τα link τα δικά μας για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και από το Facebook και από το LinkedIn. Όπως επίσης, πάρα πολύ δωρεάν υλικό, όπως είπε και η Ελπίδα πριν, και το δικό μου το e-book, πώς να χτίσετε το βιογραφικό σας, τι λάθη να αποφύγετε. Όλα αυτά θα τα έχουμε αφήσει από κάτω. Αλλά και στο Tech Voice που μπορείτε, στη σελίδα του Tech Voice που μπορείτε να πάτε, που υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα και για το βιογραφικό και για την συνέντευξη, τι λάθη να αποφύγετε, τι να κάνετε, πώς να προετοιμαστείτε για μια συνέντευξη, υπάρχουν και στο Tech Voice τα άρθρα εκεί πέρα. Κάτσε, περίμενε. Εσύ έχεις την ομάδα στο Facebook, το Tech Voice, που κάνουν τώρα το live. Ακριβώς. Και έχεις όμως και blog Tech Voice. Εκεί μέσα θα είναι τα άρθρα. Εκεί μέσα, ναι. Εκεί μέσα είναι τα άρθρα που από κάτω θα υπάρχουν τα αντίστοιχα link. Και τώρα, Ελπίδα, ήρθε η ώρα για αυτή την έκπληξη. Α, ναι. Μετά από μία ώρα κουβέντα. Πες μας λοιπόν την έκπληξη. Λοιπόν, επειδή είναι μία πολύ δύσκολη διαδικασία το να βρίσκεις ανθρώπους να σε βοηθάνε και να σου δίνουν το χέρι, να πας ένα βήμα παραπέρα στον κόσμο της τεχνολογίας, να φτιάξεις το βιογραφικό σου, να κάνεις αιτήσεις. Υπάρχει πάρα πολύ mentoring και support σε αυτόν τον χώρο. Και εμείς έχουμε πάρα πολύ βοήθεια από το ίντερνετ και είμαστε αρκετά τυχερές να γνωρίσουμε ανθρώπους που μας βοήθησαν και μας πήγανε παραπέρα. Έχοντας κτίσει πλέον το δικό μας δίκτυο και νιώθοντας αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κι άλλους, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα τεχνολογικό hub, ένα χώρο, μια κοινότητα δηλαδή στο ίντερνετ, στην σελίδα της Δέσποινας στο Tech Voice στο Facebook, όπου μπορεί όποιος θέλει
Να ανεβάζει τα βιογραφικά του, να ανεβάζει είτε αγγελίες σχετικές με τεχνολογία για δουλειά, είτε έναν προσωπικό του στόχο, μια φιλοδοξία που θέλει να φτάσει, είτε ερωτήσεις για project και να δουλεύουμε όλοι μαζί εκεί πέρα συνεργατικά, να μοιράζει το καθένα την εμπειρία του, τις ανησυχίες του. Θα κάνουμε και εμείς σε αυτά τα live μια φορά το μήνα. Θα έχουμε ένα μάτι πάνω... Έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία όλοι με όλους και για τις ανησυχίες και το ενδεχομένως κάποιες δουλειές που μπορούν να προκύψουν είτε στην Ελλάδα είτε και στο εξωτερικό, ό,τι ερωτήσεις θέλετε κι εσείς. Ναι, γιατί... Και για το βιογραφικό σας συμβουλές, να δείτε είναι καλό, δεν είναι, έχω κάνει κάτι λάθος, να βγάλω κάτι, να βάλω κάτι. Υπάρχουν κοινότητες Ελλήνων. Mm-hmm. Ας πούμε εδώ, εμείς όταν ήρθαμε, μας βοήθησε η κοινότητα των Ελλήνων, υπάρχει στο Δουβλίνο, υπάρχει σε διάφορα μέρη του κόσμου, γιατί να μην υπάρχουν και digital κοινότητες, οι οποίες μιλάνε για την τεχνολογία και βοηθάνε άλλους ανθρώπους με ό,τι ξέρει ο καθένας. Οπότε αυτό επίσης, ήταν... μπορείτε να μας δίνετε και ιδέες τι ακριβώς, τι άλλο θέλετε να δείτε σε επόμενα live. Ναι. Εδώ πέρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μέχρι τώρα μαζί μας. Ελπίζουμε να έχουμε λύσει κάποιες από τις απορίες σας. Περιμένουμε να δούμε τα δικά σας σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο live. Έγινε.